Τι είπες, ρε? Μόνο την αλήθεια είπα. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Ήρθατε εδώ την άλλη φορά και μου κουνιώσεστε και μου πλάγατε ξυπνάδα για να σώσετε τον Πρεζάκια, τον αδερφό σας που είναι τσακωτός με τα ναρκωτικά στο χέρι. Και σαν να σου κακοφάνηκε αυτό που σου έκανα και μου τη φύλαξες, έτσι? Που με ανάγκασες μέσω του αρχηγού να κάνω τα στραβά μάτια και να πλήξω αυτή την ιστορία για να τη σκαπουλάρει ο άχρηστος ο αδερφός σου. Αλλά μήπως και εσύ είσαι καλύτερος, κοντζάμ ταξίαρχος. Κοντζάμ ταξίαρχος και σε ξεφτύλισε ένας κακοποιός της δεκάρας. Σε λίστεψε και σου πήδηξε τη γυναίκα. Τι είπες, ρε πούστη! Να έχεις το δικαίωμα να μ' αγγίζεις! Με σ' αγγίζω γιατί βρωμίζω με ρεσίχαμε, ρε. Βρωμερό υποκείμενο. Μόνο που απλώνω το χέρι μου πάνω στο κρεβάτο σου, βρωμίζω με, ρε. Βρωμιάρι! Τότε κράτα τα χέρια σου μακριά από μένα. Σήκωσες όπλο πάνω μου? Τόλμησες να σηκώσεις το όπλο? Τώρα θα πρέπει και να πεθάνεις. Μαλάκα! Και τώρα ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Μόση ηρεμία μπορούμε να έχουμε. Τη μέρα που εκείνοι οι δύο αλήτες μπήκαν στο σπίτι μου και το ρημάξανε, εγώ δεν ήμουν εκεί. Ήμουν εδώ. Στη δουλειά. Στο καθήκον. Μπορούσα να εμποδίσω αυτό που έγινε? Λέγε καθήκη του κερατά. Μπορούσα, ναι ή όχι? Όχι. Και όταν το ένα από αυτά τα δύο σκουπίδια πέταξε τη γυναίκα μου στο πάτωμα, της έβαλε ένα όπλο στον κρόταφο και ικανοποίησε πάνω της όλες τις ανώμαλες, όλες τις αρρωστημένες του ορέξεις, εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήμουν πάλι εδώ. Δεν ήμουν εκεί. Ήμουν στη δουλειά μου. Ήμουν στο καθήκον μου. Μπορούσα να τη γλιτώσω από τότε εφιάλτη. Λέγε καθήκη. Λέγε κτίνος. Μπορούσα, ναι ή όχι? Όχι. Και όταν στη συνέχεια έμεινε έγκυος από την τυχιδέα βία η πράξη αυτού του κτίνους, εγώ μπορούσα να το κάνω να μην γίνει. Μπορούσα να κάνω τη γυναίκα μου να μην γίνει έγκυος. Λέγε, Παναθεμάσαι, μπορούσα, ναι ή όχι? Όχι. Και τότε γιατί με γελιοποιείς τώρα μπροστά στα μάτια των συναδέλφων? Γιατί, ρε καθήκη, γελάς πίσω από την πλάτη μου? Γιατί γελάς, ρε, πού είναι το αστείο? Λέγε, ρε, γιατί με λες ανάξιο, με λες άνανδρο? Είμαι άνανδρος, ρε. Είμαι άνανδρος? Όχι. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα τολμήσεις να ανοίξεις το βρωμό στο μάσο, για να πεις έστω και μια λέξη για αυτή την ιστορία, για αυτόν τον εφιάλτη που σκοτώνει καθημερινά και εμένα και τη γυναίκα μου, εγώ δεν θα έχω όλο το δικαίωμα να τραβήξω τη σκανδάλη και να σου τεινάξω τα μυαλά στον αέρα? Θα το έχω αυτό το δικαίωμα, ναι ή όχι? Ναι, ναι! Ναι, κτίνος! Ναι, κομμάρι! Ναι, αλήθη! Ναι, πράσο! Ναι, βρωμιάρι! Ναι, κέρατο! Ναι, αλήθη! Ναι, γαμώτο! Εσύ, κτίνος! Εσταδί! Ρέμψε! Κτίνος!